Τι σημαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι? Αυτή ούτε λίγο ούτε πολύ είναι απάντηση εμέσως πλήρως σαφώς των Καταρινών σε όλη εκείνη την κουστοδία υπό τον Αντώνη Σαμαρά, που πήγε για άλλη μια φορά έκτος κατά σειρά πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης στην πάμπλουτη αυτή χώρα να ζητήσει επενδύσεις στην Ελλάδα. Η αρχή έγινε με τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου που έλεγε: «Οι Άραβες είναι αδέρφια μας». Αδέρφια μας, αλλά για να έχουν την Ελλάδα ως ένα εφαλτήριο ή σημείο αναφοράς για την πολιτική τους στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά για επενδύσεις, μηδέν. Μετά πήγε ο Μητσοτάκης ακολουθώντας την πορεία του Ανδρέα και ζήτησε και από τους Καταρινούς και από το Ντουμπάι και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα γενικότερα και από τη Σαουδική Αραβία το περίφημο σλόγγαν «Επενδύσεις στην Ελλάδα θα φέρομαι από την Αραβία». Μη σας πω τι έφερε από την Αραβία. Κατόπιν πήγε το συμπαθές εκείνο ανθρωπάκι, ο Κώστας Ημίτης, ο καθηγητής εξυγχρονιστής. Τον είδαν οι Άραβες, λένε: «Μορτιντού, το λιοστάσι με πόδια». Και τίποτα. Παρότι ο εξυγχρονιστής είπε: «Αδέρφια Άραβες, θέλουμε τη βοήθειά σας. We want yourself. Your help». Τίποτα οι Άραβες. Μετά ο Γαραμαλής πήγε κάτω εκεί, γνωρίστηκε, ήρθαν οι Άραβες εδώ, τους είπε: «Ελάτε σπίτι να φάμε, έχει ωραίο φαγητό για να δάσα. Είναι δέσμευση». Τίποτα δεν κάναμε. Τώρα μέσα στη φτώχεια και την πείνα την ξαναπέσαμε στους Άραβες. Πήγαμε στο Κατάρ και αντί να βρούμε τον Αλθάνι να συνοηθούμε, τον Εμμύρη του Κατάρ, για τα πετροδολάρια που θα έρθουν εδώ, όπως ανέκαθεν είχαμε ένα ταμπού με τους Άραβες, τα δολάρια και τα ρολόγια όπως στις παλιές ελληνικές ταινίες, βρήκαμε τον Ερντογάν μπροστά μας. Αντί να συναντήσει τον Αλθάνι που τον συνάντησε για να βρούμε άκρη για τις πιθανές αραβικές επενδύσεις στην Ελλάδα, ξανά η Τουρκιά μπροστά μας. Είπε, λέει, με τον Ερντογάν τι θα κάνουν στις 5 Φεβρουαρίου με το Ανώτο Συμβούλιο Ελληνοτουρκικής Φιλίας. Με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Νομίζω, κυρίες και κύριοι, πως πρέπει να τελειώνουμε αυτήν την ιστορία με τους Άραβες, τα ρολόγια και να σταματήσουμε να είμαστε ο κάθε Έλληνας πρωθυπουργός, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης, όπως 30 χρόνια τώρα συμβαίνει, και να καταλήξουμε τι θα κάνουμε αντί για τους Καταρινούς με τους Καταραμένους εδώ στην Έρμη Ελλάδα.